Όπως άνθηκε ότι σε δηλώκαινε και σε εντοκρίνεστε εσύ, η δούκαρη να νομία συνελήφθη και να μαρτήσει και εσύ σε μημήτρη μου, η δούκαρη αλήθεια να γάπησε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σε δηλωσά μου. Ραντίσμε εσύ όπα και καθαριστήσαμε, πληνίσμε και περχιόν αλευκανθήσαμε. Ακουτίσμε αγαλιέσουν και φρασίνε να αγαλιάσουν και οστρέτε τα πεινωμένα. Από όστρεψον το πρόσωπο σου από τον αμαρτιόν και πάσαν μίας με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν χτίσαν εν μία Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησαν τις εγκάτων. Μία απορριφθούν του προσώπους και το πνεύμα στο Άγιο μία ήταν έτσι από εμού. Απόδες με την αγαλία του σωτηρίου και πνεύμα διαμανικό στηριξό με διδάξανο μου στους οδούς και σε βίση επίση επιστρέψου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλία στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε Τεχίλη μου ανοίξες και το στόμα μου και λέει την ένεσή σου, ό,τι θέλησες θυσία να δοκάνω λοκαυτώματα και βλακίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα σε τετριμένο καρδία σου, τετριμένη και ταπεινωμένο ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου θυσιών και οικοδομητή τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη της αναφοράν και λοκαυτώματα, τότε ανήσου επί το θυσιαστήριο σου μόσχος και ελεησόν με ο Θεός. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περί μόν πιστός εναθλήσαντες και τον αγώνα τελέσαντες της νίκης των στέφανων συνεδιδίσταται. Θείοι μάρτυρες στην Θείαν ημών μνήμην όθεν εορτάζομεν επαγαλώμενοι. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περί μόν πιστοί οπτερούμενοι πνεύματος Θείου το πέλαγος αυρόχος διήλθετε. Μάρτυρες ένδοξοι των κολάσεων και νύμπρος των Θείων όρμων της άνω λαμπρότητος κατασκηνώσατε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, σταυρώνος περθώρακαν διαδημένη μακάρι, εχθρών των ασώματων κατεπαλέσετε με τα σώματος βασάνους πολυπλόκους και θάνατον άδικων καθυπομείνατες. Και νύν και ίγιος ο Άνος των Ολαμήν, την μόνην χωρίσαστα των προαιώνιων Κύριων, εν μήτρα πανάμου μον κόρην ημνήσομεν, ότι γέγονεν ουρανών πλατητέρα, Θεών σωματός αδιαγαθότητα. Όσοι του Θεού πρέσβευε περί μόν. Επόμον άρα σοφέτων του Κυρίου Σταυρών έκραζες κόσμο καγό σταύρωμε, σάρκα καθυλώσε το φόβο σου. Όσοι του Θεού πρέσβευε περί μόνος χήμαρος της τρυφής, πάση προχέη στα σεπτά νάματα άρδων, αΐ όσοι εφραίνας και ψυχάς των υμνούντων σε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη χάριση του Θεού, επισκιάσασα εν σύ πάνσοφε άλλων ημίν έδειξε θείων χρυσορώαν της φθέγμας, και νυν και είχε στους όνας των αναμήν, Κυρίως και αληθώς σε Θεοτόκον υπηστή σέβομεν σίγαρ Θεόν τέτοκας, σάρκα γεγονότα πανάμων. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περί μόν. Υπερένιαν ο πόθος των Αγίων Μαρτύρων σου, υπερβαίνει πάντα λόγια λογισμών τα παλέσματα και οι ανδροί αγώνες και τα έπαθλα, απαρέσχες νομίμως αυτής εν ήθλαση. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περί μόν. Μίαν γνώμην διαφόρης, εκιζόμενη σώμασιν η Χριστού οπλείται, υπερβολικώς επεδείξαντο ένα Θεόν εν στα δύο ομολόγησαν, και πολίθεων πλάνην σαφώς εξυφάνισαν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε περί μόν. Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Λυσίου δε των Σεπτών Μαρτύρων, άγγελοι την πάλιν θαύμα σαρκώς εν σαρκή το ασάρκο, συμπλεκόμενοι κατηδάφησαν τούτον εις γην ανδρικότατα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ως γενναίοι στρατιώτε, ως αίτητοι μάρτυρες, η Χριστού οπλείτε ό,τι σε ευσεβίες υπέρμαχοι, τα σουρανίους κοινώσεις εκπληρώσεστε και χωρίς των αγγέλων αεί επαγάλεστε. Και νυν και οίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μη κενώσα στου πατρόου ο υπέρθεο άχραντε Θεοτόκε, κόλπου κόλπη τη αχράτη καθέστε θείαν καθέδραν, τη πάση να καθότητη ετοιμάζουν και δόξα να ήδη αμένουσα. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπερημών, συνόδο περπά φαίσαι ω φόρο ανέτλα, σύρμαση καταβγάζει των πιστών τα σκαρδία βουλήσει το ρημά του. Όσοι του Θεού πρέσβευε υπερημών, συνόδο περαλιστεύτη φεδόνι χρυσάμινο το λόγο σου. Θεομάκαλτα των αιρετιζών του κατέβαλα φριάγματα, όσοι του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Τη όντω εξυπήν του σου πόνου, δονήσε αγώνα τη και υδρότα εκουσία. Ότι έθλισα ακούσε εξωγενόμενο, υπεραγία Θεοτόκε σώσε ολιμά. Νου σου καγγελικό σου ανθρώπινο δυνατή το άφραστο ερμηνεύσει. Και παράδοξον θαύμα του τόκου σου πανάχρηντη. Άγιοι μάρτυρε πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Εσέ πορεί εν είδαση εγένετο παμάρκα, Ναζάρια και ουκ εγνώστη σου. Τούτη στα ίχνη πνεύμα του, ούτη δυνάμει πάντα σε αυτού κατήσχυνα. Άγιοι μάρτυρε πρεσβεύσατε περί περιμόν σωμάτων πάθη ανία του. Τη θεία θεράπησα χάρη τη μάρτη Ναζάρια, μύρον εγώ δε σπηγάζει. Δε του της, το σεμτό λιψάν σου προσπελάζου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, σοφό ο Θείο προτάσιο ο Μέγα. Τε συν τούτο γερβάσιο πλούτων επίκυρων και δυναστή απαντήσαντε, τη αιωνίου δόξη κατηξιώθησαν και νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνα μη.
του νόμου κόρηση και ένιστα τη φύσεω παρθενική σα. Θεού αθάνατο σάρκα αθνητή, ενδυσάμενε αθνητού Θεό η διαγαφότητα. Του Θεού πρέσβευε περί μόνο. Επί το όρο ανελθών πάτερα αρετών οικομίσεων νόμων Θεού και οσμωσή, πλανηθέντα σε φίλκη σα, έφετα. Μελωδόν αξιάγαστε ο Θεό των πατέρων ευλογητό. Όσοι του Θεού πρέσβευε περί μόνο. Λίμιν αιρέσεω δεν είναι αίσθηση φαρμάκων των λόγων των σών δογμάτων μελωδών. Επί νίκαιον ύμνων το κτίσατε, υπερήμνητε Κύριε ο Θεός των Πατέρων ευλογητός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, πηγή Θεόβρητος εσύ, Πάτερ, αναδέδεικτε γλώσσα, φλογιζομένες εκ παθών τες ψυχές, επί ιούς σε καραυγάζουσιν, υπερήμνητε Κύριε ο Θεός των Πατέρων ευλογητός. Και νυν και Αγίος Άνος των Αναμήν, ως κυβωτών σε και σκηνήν, κλείνεται του λόγου υμνούμεν, κήπων ανθούντα το Χριστόν, την τερπνήν ευωδίαν, ο ψάλλομεν υπερήμνητε Κύριε ο Θεός των Πατέρων ευλογητός. Αγίοι μάρτυρες πρεσβεύσετε περί μου, οθρίζοντας προς τον εκ Παρθένου ελάψαντα παραδόξου μέγα ήλιο. Μάρτυρες αίτητη, φως εκκρεμάτησε και τότε πλάνης χάρητη. Σκότος ελύσατε τον Κύριο ημνήτη βοώντης και επιρρυψούνται εις πάντας τους αιώνας. Αγίοι μάρτυρες πρεσβεύσετε περί μου, Ρώμη σου υπάλε τους αγώνας Κυρίτη Ναζάρια Πολίαθ. Η Κωνσταντινούπολη άδυτα τεράστια, το ιερό σου λείψανο πίστη κατέχουσα. Και Κύριον υμνείτε βόσα και υπεριψούτε εις πάντας τους αιώνας. Άγιοι μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ο Θείος Ναζάριος πηγάζω τα μοίρα της χάριτος. Προτρέπετε πάντας του προστρέχοντας πίστη. Απαρίσαστε εις φωτισμόν και κάθαρση. Ανακραυγάζοντας τον Κύριο υμνείτε τα έργα και υπεριψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύμα. Ημάς τους γενναίους αδελφούρους Ναζάριον Κέλσιο προτάσιο. Άφθιστη γερβάσιον πρέσβει προς τον Κύριο. Δυνατοτά τους έχοντες πόθο κραυγάζουν τον Κύριο υμνείτε τα έργα και υπερψούτε αυτόν εις τους αιώνας. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας τον Υιόν να μη σαρκεί ενωθήσει. Κατ' ουσίαν ο πάση το είναι παρεχόμενος. Όλο με ανέπλασε, όλο ανακαίνησε. Παλαιοθέντα πάνα να της παραβάσει διώσε την Παρθένου υμνούμε και υπερψούμε εις πάντας τους αιώνας. Όσοι του Θεού πρέσβη περιμονιδούν είναι επίλαμψεν ημίν. Εφρόσιν ως θεία μνήμη και πανάγαθος, πάντα σε φρένους αξίως κοσμάτου θαυμαστού και θεόφρονος του θείου μελωδού και τρισμάχαρος είναι επαξίως εφημίσομεν. Όσοι του Θεού πρέσβη περί μον χάριν ιαμάτων ηλυφός πανόλγια είναι με θέξη θείου πνεύματος λύσον των ζώφων της ψυχής μου, τα νέφη των παθών αποδίωξον, προστρίβους ευθυπορήν με ευόδωσον τα σουρανίους αξιάγαστε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νόμις καθεπόμενη της εις, μακάρι εξυμνήσε προεθέμεθα, συν προστάνω εκδημίαν βεβαίας αντιδόσεις ελπίζοντες, λαμβάνει παρασού αξιήμνητε των στεφοδότην νικετεύοντες. Και νύν και Αγίους Άνος θέλω να μην νεύρωσον ημών την ψυχή ασθένειαν, Θεομήτωρ τη δυνάμει σου λύσον το βάρος Παναγία των επιτυχημένων της δούλης σου. Η κόσμο δικαιοσύνης των ήλιων ανερμηνεύτως ανατύλωσο. Και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός του συγχάρητη, της Παναγίας εκράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με το πάνω των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθώμεθα, ότι εσύ ο Θεός ημών, ότι βλόγητε σου το όνομα και δε δόξαστε σου βασιλεία και δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Δεϊθόμεν, Κύριε Λέξον. Τεσσάρων ιερών, ατρισάντων μαρτύρων, την Θεία και Σεπτή, εορτάζαμε μνήμη, τρυφώντες τα θαύματα, κάθε κάστινος λάβματα, απερβρίους είναι εκ των τιμίων υψάνων, αποπαύοντες τες των πιστών ασθενείας, δύναμη του Πνεύματος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, η λύρα της Σεπτής και Αγία της Τριάδος, Κοσμάς ο Ιερός μελωδώνουν δίκαι, το μέλος του Τρισάγιος είναι αυτόν βοήσομεν, ο Πατήριος και Θείο Πνεύμα του κόσμου σου ειρήνευσον και το σατάν υποπόδας ημών ταχυσύντριψον. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, φωτίσου αγαθή την εν σκότη ψυχήν μου,
κατάβγασον αγνή και την χώρα συλλήσον και δίδαξον πράτην με του Σουΐου το θέλημα όπως άφεσιν την των πολλών μου θεσμάτων Ευρωπά αναγνέ και του πυρός του ασβέστου Χριστώτες πρεσβείε σου. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν αντιλαβούς ως αλελέησον και διαφύλαξον εμάς ο Θεός της η χάρη την της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν μαρτύρων του Χριστού την τετράριχμον δόξαν, υμνήσομεν πιστή εφημίες ασμάτων, ναζάριων προτάσεων και γερβάσεων κέλσιων, ούτε ήθλησαν μέχρι δομής και θανάτου, ούτε στέφανον της αθαρσίας λαβώντες, ετούσις οθήνε ημάς. Ετούσις οθήνε ημάς. Των αθλοφόρων την άθλησιν τα παλέσματα και των ένδοξων θάνατων. Δεύτε φιλέορτι άπαντες ύμνης εγκομείων και οδές εφημίσομεν την τετράριχμον φάλαγγα. Των σοφών προτάσεων συν τούτο γερβάσεων και των θείων ναζάριων άμα και λυσίου το θεηγόρο και νέο που εφηνώτη. Ότι πάσαν των Ελλήνων απετέφρωσαν μανίαν, καθομολογούντες των Χριστών Θεών μέγαν, προς τον πρώτον αιώνων βασιλεύοντα εσύν Πατρί και Πνεύματι. Νύν δε με τα θάνατον ετούσι σωθήνε ημάς. Ετούσι σωθήνε ημάς. Τη 14η του αυτομηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Γερβασίου, Προτασίου και Κελισίου, των Ναζάριων και συνάθλους τρεις άμα, Θεό προσήξε Ναζαρινό το ξύφος. Συν τρισή Ναζάριος τμήθη 14η. Δι' αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κοσμά του Ποιητού, Επισκόπου Μαϊουμά του Αγιοπολίτου. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Σιλβανού. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου του Αυσελάμου. Τη αυτή ημέρα οι Άγιοι Τεσσαράκοντα Μάρτυρες, οι Εξεγύπτου και Παλαιστίνης ξύφη τελειούνται. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Παρασκευής της Νέας της Επιβατινής. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Εναγής Πατρός ημών Ιγνατίου του Αγαλιανού, Αρχιεπισκόπου Μυθύμνης του Θαυματουργού. Δες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερέξαμε τη βασιλίδη μητή και οφτήσομε τεχνός πανηγυρίζον και ασογηθόμενος πάρτι τα θαύμα. Στον Θείαν Βουλή της εκ της Παρθένου Σαρκοσέως σου του υψίστου ο προφήτης Αβακούμ κατά νόνε κράβγαζε δόξα τη δυνάμη σου Κύριε. Εξέστη τα σύμπαντα επί τη Θεία δόξη σου σίγαρ απειρώγα με Παρθένε έσχεσαι μήτρα των επί πάντων Θεών και τέτοκες άκρων ανίων πάση της ύμνωσης εσωτηρίαν γραφεύοντα. Την Θείαν ταύτην και πάντημον τελούνται σε ορτήν οι Θεόφρονες της Θεομήτωρος δεύτετας γύρας κροτήσομεν τον εξαυτίστε εκθέντα Θεόν δοξάζονται. Που και λάτρευσαν τη χτίση Θεόφρονες παρά το πτήσαν τα λαμπυρός απειλή
Ανδρείος πατήσοντες χαίροντες έψαλο υπερήμνητε, ο τον Πατέρο Κύριος και Θεός ευλογητώσει. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, παιδάς ευαγής εν τη καμήνο, ο τόκος της Θεοτόκου διεσώσατο, τότε μεν τυπούμενος, ίνδεν εργούμενος, την οικουμένην άπασαν, αγύριψαλούσαν τον Κύριον, υμνείτε τα έργα και υπερήψούτε, εις πάντες τους αιώνας. Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν. Μελύνει η ψυχή μου τον Κύριον και γαλλίαζε το πνεύμα μου, επί το Θεό το σωτήρι μου, την τιμιωτέρον των χέρουθιμ, και δοξωτέρων συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντας Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, η δούγαρ από του νυν μακαρίουσι με πάσε γένε, την τιμιωτέρα των χερουβίμ, και δοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον εσέ μεγαλύνομε. Και επίσε μη μεγαλία δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών, την τιμιωτέραν των χερουβίν και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος ενέπνησεν αγαθόν και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς την τιμιωτέρα των χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον εσέ μεγαλύνομαι. Λάβε το Ισραήλ παιδός αυτού εις την ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, την τιμιωτέραν των χερουβίν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άπας γη γεννής, ηθάτω το πνεύμα τη λαμπάδου χωμένος, πανηγύριζε το δε αήλωνο, πίσης γερέρουσα, την ιεραν πανηγύριν της Θεομήτωρος και μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την Άη μακάριστον και Παναμόμητον και Μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ,
ειν αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλεξον ημάς ο Θεός, τη συγχάρητη της Παναγίας Ακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων Αγία πνευμανεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συγχύριε, ότι σ' σε πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τετράκτη χωρία των αγλοφόρων Ναζάριον γερβασαιών συγγελσίο ύμνης εγκομείων καταστρέψομε και των κλεινών προτάσεων υπέρ του κόσμου γαρούτη εξηλαιούνται το Θείο. Υμνοδιών εκάλεση της είδης της σου γλώτης και θεοφόγγισσας μαζί την Άγνη και Παρθένων, ανύμνησας Θεοτόκον, αληθώς και Κυρίος, με θυσκός μαθεόληπτε, παρέστος τη Τριάδη σου μιμητή, κατά νου και πράξη και θεωρία, καμε γενέστε πρέσβευε ιερότατε Πάτε. Απόστολοι εκπεράτων, συνάθρισθεντες εν θάδε, Γετσημανί το χωρίο, ιδεύσατε μου το σώμα και εσύ και Θεέ μου, παράλαβε μου το πνεύμα. Ο γλυκασμός των αγγέλων, των θλιβωμένων η χαρά, χριστιανών η προστάτης, Παρθένε μητήρ Κυρίου, αντιλαβού μου κερίσε των αιωνίων βασάνων. Και σε μεσήτριαν έχω προς τον φιλάνθρωπον Θεό, μη μου ελέξεις τας πράξεις ενώπιον των αγγέλων, παρακαλώ σε Παρθένε, βοήθησο μη εντάχει. Χρυσοπλοκότατε πύργε και δωδεκάτη είχε πόλης, ήλιος τάλακτε θρόνε, καθέδρα του βασιλέως, ακατανόητον θαύμα, καλουχιστόν δεσπότη. Πασαγνοίενε σαν το
Ενείται αυτό πάντα τα άστρα και το φως. Ενείται αυτόν οι ουρανοί τον ουρανό και το ίδωρο τον υπεράνω τον ουρανό. Ενεσάτωσα το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησα, αυτός ενετήλατο και κτίσισα. Έστησε αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθεντο και ου παρελεύσετε. Ενείται τον Κύριο εκτιγής δράκοντε και πάση άφηση. Πυρ γάλαζα, σιόν κρύσταλο, πνεύμα καταιγίδο θα ποιούνται το λόγον αυτού. Τα όρη και πάντα στη βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάσα κέρδη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερπετά και τα ποινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσι και παρθένοι, πρεσβείτε με τα νεοτέρω, ενεσάτωσα το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επιγύσε ουρανού και υψώσει κέρα λαού αυτού. Ύμνος πάσης σωσής αυτού και σε εις Ισραήλ λαόν εγγίζονται αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα κενό, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίω. Εφραθεί το Ισραήλ, επιτοποιήσαντε αυτό και εις Ιών αγαλιάσωσα επί το βασιλεί αυτό. Ενεσάτωσα το όνομα αυτού, εχωρώ εντυπάνω και ψαλτηρίω ψαλάτωσα αυτό. Ό,τι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραή σε σωτηρία. Καυχίζονται όσοι εδώ και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσεις του Θεού εν το λάρυγε αυτό και ροφέ δίστομοι εν τεσσερσίν αυτό. Του ποιήσε εκδίκηση εν της έθρες και λεγμούς εν της λαής. Του θύσε τους βασιλείς αυτών επέδες και τους εδόξου αυτών εχειροπέδες σιδηρέ. Του ποιήσε εν αυτής κρίμα έγραφτο δόξα αυτή έστε πάση σωσής αυτού. Ενείτε το Θεόν εν της Αγής αυτού, ενείτε αυτόν εστερεώματι τη δυνάμεως αυτού. Ενείτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ο παμφαέστατος λίχνος και τηλαβιέστατος, η μελουργός κιθάρα, η νεύρα των ευσήμων, του πνεύματος λογίων, πάσιν ημίτας αυτού παρατίθεται, μελωδικά σε βοχεία σχεδία αυτών κατεφρένει τους Θεόφρονας. Ενείτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, ενείτε αυτόν εψαλτηρίο και κιθάρα, ο παμφαέστατος λίχνος και τηλαβιέστατος, η μελουργός κιθάρα, η νευρά των ευσήμων, πνεύματος λογίων πάσιν ημί, τας αυτούς παρατίθεται, μελωδικά σε βοχίας και δι' αυτό καταφρένει τους Θεόφρονα. Ενείτε αυτόν εν την πάνω και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνω, ο μουσουργέτης η λύρα του Θείου Πνεύματος, η αηδόν ο τέτοιξ, ο των θείων ασμάτων, αυλός της εκκλησίας αδιτέρνος, εκδιδάσκων τα πέρατα, εν θεοπνεύστης της ύμνης δοξολόγην, την τριάδα την υπέρθεο. Ενείτε αυτόν εγκυβάλλης βήχης, ενείτε αυτόν εγκυβάλλης αναλαγμού, πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο, σύντες αήλης ουσίες ως παρισταμένος, το τον απάντο κτίστη και θεωθεί πάτερ, κοσμάτων εκτελούν το μνήμη ποιού, την φεδρά σου πανήγυρη και λυτρωθήν εκκινδύνο και πειρασμό και παντίο περιστάσεω.
Φωτίζω ψώμεθα φως.
Και τη σαμπάντα ενώσει του κυρίου Δεϊθόμεν, πέρα του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου, τη εχριστό διακονία παντό του κλήρου και του λαού του κυρίου Δεϊθόμεν, πέρα τη πόλεω τάφτου πάση μονή πόλεω χώρε και το πίστη κούντων εν αυτέ, κυρίου Δεϊθόμεν, πέρα ευκρασία αέρων εφορία των καρπών τη γη και καιρών ειρηνικών του κυρίου Δεϊθόμεν. Περπλεόντονα του φορού των ασθενών καμνών των εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του κυρίου Δεϊθόμεν, πέρτουρη την ημά από πάση λήψη, οργιστήν την και ανάγκη του κυρίου Δεϊθόμεν, αντιλαβώ όσων ελέησαν και διαφύλαξαν ημά ο Θεό τη Ικάρητη, τη Παναγία Ακράντου, υπερπλεγμένη εν δόξου, δεσπίνη ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μας, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ό,τι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ευλογητός, Κύριε. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιο αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαθάνου πάσα σας ανταποδώσεις αυτού. Τον εφυλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ιόμενο πάσα σαν νόσου σου, τον λυτρούμενο φορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώνταν εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος
και κρίμα φάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Υιής Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμο και λέει μόνο Κύριος, μακρόθυμα και πολυέλεος. Ούκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ού κατά σανομίας ημών επίησε ημί, ουδέ κατά σαμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημί. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη εκρατέωσε, Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτό. Καθώς απέχουσε ανατολέ από δυσμόν, εμάκρυνα φημώτα σανομίας ημών. Καθώς οι κτήρι πατηριούς, οχτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτό, ότι αυλόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσα δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, επαντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νύ και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμή. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα, το Άγιο αυτού, ευλογητός η Κύριε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Εκ και την ειρήνη Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητην. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας εν τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Βοηθός αυτοσιών εις γενεά και γενεά. Σώσον ημάς Υιέ Θεό εν Αγίη Θαύμαστος, ψάλλοντας η Αλληλούια. Σώσον ημάς Υιέ Θεό ο εν Αγίη Θαύμαστος, ψάλλοντας η Αλληλούια. Σώσον ημάς Υιέ Θεό εν Αγίη Θαύμαστος, ψάλλοντας η Αλληλούια. Και Ιησού Θεοτόκε, άλλος έχου σαν το κράτος απροσμάχητον, εκ πανδύων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανύμφε. Προστασία των Χριστιανών αρκατέσχυντε με σιτία προς τον ποιητή να μετάφετε. Μη παρήδεις αμαρτωλών δε είσαι ορφωνάς, αλλά προφθασόνος αγαθή εις την βοήθεια νήμων των πίστος κραυγαζόντων σοι. Ταχύνων εις πρεσβείαν και σφέψον εις ηγεσίαν ην προστατεύουσα η Θεοτόκε των τιμώντων σε. Του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησου. Τι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός,
θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Εξήλθεν ο φθόγκος αυτών, πρόσκομεν, οι ουρανοί δίγονται δόξαν Θεού, σοφία, προς Εφεσίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα, σοφία, πρόσκομεν, αδελφοί, μικέτιωμεν ύπη, κλειδονιζόμενοι και περιφερόμενοι, παντί ανέμο της διδασκαλίας, εν τη κηβεία των ανθρώπων, εν πανουργία προς την μεθοδίαν της πλάνης, αληθεύοντες δεν αγάπη, αυξήσομεν εις αυτόν τα πάντα, όσες την κεφαλή ο Χριστός, εξού παν το σώμα συναρμολογούμενον και συμβιβαζόμενον δια πάσης αφής της επιχορηγίας κατενέργειαν, εν μέτρο ενός εκάστου μερός, την αύξηση του σώματος πείτε, εις οικοδομή εαυτού εν αγάπη. Τούτον λέγω και μαρτυρώμεν Κυρίω, μικέτι ημάς περιπατήν, καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατήν. Εν ματαιότητη του νόσ αυτό. Ειρήνη σοι το αναγενώσκοντι και παντί το λαό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Του καταλουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσκομεν. Δόξεσαι Κύριε, δόξεσαι. Το καιρό εκείνο ήκουσεν η Ρώδης ο τετράρτης τα γενόμενα υπό του Ιησού πάντα και διπορεύει δια το λέγεστε υπό την όσο ότι Ιωάννης εγίγερται εκ νεκρών υπό την όν δε ότι Ηλίας εφάνει άλλον δε ότι προφήτης εις των αρχαίων ανέστη και είπεν ο Ηρώδης
Ιωάννη, εγώ αποκεφάλισα τις δέστην τούτος, περί ού εγώ ακούω ταύτα και ζητή ειδήν αυτών και υποστρέψαντες οι Απόστολοι, διηγήσαν το αυτός αεπίσεν και παραλαβών αυτούς, υπεχώρησε κατεδίαν εις τόπον έρημον πόλεως καλουμένης Βυσταϊδά, οι δεόκλοι γνώντες οικολούθησαν αυτόν και δεξάμενος αυτούς ελάλη αυτής περί της βασιλείας του Θεού και τους κρύαν έχοντας θεραπεία ιά το. Πάντας εξ όλης της τυχής και εξ όλης της διανοίας, ημών είπομεν, Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον, έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών, έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερώνημου και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος, τι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, βοηθείας, επισκέψεως και διαφυλάξεως των δούλων του Θεού Γεωργίου και Κατερίνης Σταυρούλας, θείας ευλογίας και χάριτος και υπερευωδόσεως των επιθυμιών αυτών, μνήστητη Κύριε, τον παρακολουθούντον την Ιερά Θεία Λειτουργία ταύτην μετά των οικείων αυτών, ιδεόμεθα και υπέρ των μακαρίων και δημοκτητόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν τα δε ευσεβώς κειμένων και απαντακού Ορθοδόξων, αιωνία η μνήμη αυτού. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπαμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτσι εύχεσαι κατηχούμεν το Κύριο, η πιστή πέρ το κατηχούμενο δε ηθόμεν. Είναι ο Κύριος αυτούς ελέησι, κατηχήσει αυτούς το λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτοίς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη Αγία Αυτοκαθολική και Αποστολική Εκκλησία, σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της χάριτη, κατηχούμενη τας κεφαλάσιμων, το Κυρίο κλείνατε. Είναι και αυτή η σύρμην δοξάζωση το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μην τις των κατηχουμένων, όσοι πιστοί έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη σοφία, ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη συγχάρητη σοφία, ευλόγησον όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, σι δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, 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 Κύρι
Yeah.
πληρώσομεν την δέησιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Πέρ των πρωτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν υπέρ του Αγίου Κοτούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου θεωσιών των αυτό του Κυρίου δεηθώμεν πέρ του ρηστήν ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου τη σώμεθα, άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου τη σώμεθα, συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου τη σώμεθα, τα καλά και συμφέροντα τα στοιχέσιμα, και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου τη σώμεθα, των υπόλοιπων χρόνων τη ζωή ημών. Εν ειρήνη και μετανία εκτελέσει, παρά του Κυρία τη σώμεθα, χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών, ανώδυνα ανεπέστη τα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησώμεθα. Της Παναγίας Σακράντου υπερβλεγημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Διά των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας τον αιώνο. Αγαπήσομεν αλλήλους είναι εν αμμονία ομολογήσομεν. Αγαπήσωσεν Κύριε εις χεισμού Κύριος θερέ τα στήρας εν σοφία πρόσκομεν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή ουρανού και γης, ορατώντε πάντο και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εφωτός αιώνα αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ούπιθέντα ομοούσιο το Πατρίδι ου τα πάντα εγένετο. Το δημάσους ανθρώπου και δια την ημετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις παθένου και ανατροφήσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και τα φέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα τραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εδεξιό του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στο τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το ζωοποιό το εκ του Πατρός εφορευόμενο το Σύμπατρι και Υιώσι προσκυνούμενο και συνοξαζόμενο το λαλίσα διά των προφητών εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ομολογών εβάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσωπώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Στο μεν καλό, στο μεν με τα φόβου πρόσκομεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη.
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών. Εμετά του Πνεύματος ανάσκομεν τας καρδία ελθόμεν προς τον Κύριο ευχαριστή. Επινίκιον ύμνον άδοντα βόντα και κραγώτα και λεβόντα. Αγίος, 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 Κύριος, Σαββά. Δοκέν της Αγίης αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόν λάβετε, φάγετε τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον εις άφεση αμαρτιών. Εξ αυτού πάντες τούτο εστί το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης το υπερημών και πολλών εκκοινωμένων εις άφεσιν αμαρτιών. Κατά πάντα και δια πάντα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και
Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρία. Επισκόπου ημών ιερών ημών, ον χάρισε τες Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγειά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα το λόγον της εις αληθείας. Κύριε ελεήσον, τον έχαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών, και πάντων και πασών, και δώσει μην εν στόματι και μία καρδία δοξάζει, και ανυμνήν το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και έστε τα ελέη του Μεγάλου Θεού,
και σωτήρας ημών Ιησού Χριστού, ή με τα πάντων ημών. Και μετά το πνεύματό σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, έτσι και το προσκομισέντων και αγιαστέντων τώρα. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιο και υπερουράνιον και νωρών αυτούς θυσιαστήριον, σωσμένη από Δίας Πνευματικής, αντικαταπέμψει με τη Θεία Χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν, περτουριστήν ημάς από πάση του λήψεως οδείς και την και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την ημέρα πάσα τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρία της όμεθα άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρία της όμεθα συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρία της όμεθα τα καλά και συμφέροντα θες του γέσιμον και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρία της όμεθα τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε παρά του Κυρία της όμεθα Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού της όμεθα την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα Συγχύριε και κατεξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σαν κατακρίτως τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει Πάτερ ημών ο εντής ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί τη γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσ' ημίν σήμερο, και άφεσ' ημίν τα αφιλήματα ημών, ως και ημίς αφίε με τις οφειλέτες ημών, και μίς εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η πάση και το πνεύμα σου δάς κεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν. Συγχύριε. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Πάσεν τη γη, εξήλθεν ο φθόγκος
αυτού και εις τα πέρατα της οικουμένης χαρήματα αυτού. Αλληλούια. Τη 14η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ναζαρίου, Προτασίου, Γερβασίου και Κελισίου. Ναζάριος ο θαυμαστός έλαμψεν, ως λαμπρός αστήρ βασιλεύοντος, νέρονος εν έτη 57ο, εις την περίφημον και περιβόητον Ρώμη. Διότι από την Ρώμη είναι το αυτός και η μήτυρ του, ο δε πατήρ του είτο από την Λιβύην, αμφότεροι πλούσιοι και ενάρετοι. Ήτην εσύ σαν μαθητέ του κορυφαίου των Αποστόλων Πέτρου και αυτός τους οδήγησε προς την Ευσέβιαν και τους ευάπτησαν. Ο δε Θεός του έδωκε κληρονόμων της αρετής και της περιουσίας αυτών των Αζάριων, τον οποίον ευάπτησε ο Λίνος, ως τη σύντα του θρόνου και της αρετής του Πέτρου διάδοχος. Όσον δε ύφηξαν εν ονέωση στην ηλικία του σώματος, τόσουτον και ο πόθος του Χριστού επλήθυνε και εδείκνυτο εις την αρετήν θερμότερος. Επειδή δε ήρχοντο πολύ εις αυτόν χάριν ωφελίας, δια τη θαυμαστήν του διαγωγήν και του έδιδαν ενόχλησιν, η θέλησε να αναχωρήσει δια να έβρει ησυχία να συνομιλεί κατά μόνας με τον ποθούμενον, έτι δια να ωφελήσει και τους άλλους με την ένθεον πολιτείαν του και με την διδασκαλία του να επιστρέψει τους ειδωλολάτρας προς την Ευσέβεια. Κατά των 20 χρόνων της ηλικίας του πολίσας όλην την περιουσία του επήρε τα αργύρια και περιπατών από πόλεως εις πόλην, έδιδεν ελεημοσύνην εις πένιτας διδάσκων αποστολικός στην Ευσέβεια. Όθεν και πολλούς προς Χριστόν εχειραγώγησε και εξίωσε του Θείου Βαπτίσματος. Μετέβη δε με τα 10 έτη στην πόλη μου Πλακεντίαν και εις τα Μεδιόλανα, και εκεί έβρε φυλακισμένους δια την πίστη του Χριστού δύο Αγίους άνδρας, Προτάσιον ονόματι και Γερβάσιον. Πίμη αυτόν είχε φτάσει εις πολλάς πόλεις δια τα σταυματουργίας τας οποίας ετέλεσαν. Με τούτους εφιλιώθη ο Ναζάριος και παρακοινών αυτούς προς το μαρτύριον, ερθέμρμανε τα ψυχάς των προς τον ένθεον έρωτα. Έφτασε λοιπόν η φήμη του και ως του άρχοντος της Ιταλίας Ανουλίου, ως της είχε και τους άλλους δύο φυλακισμένους και παραστήσεσαι στο βήμα και τον Αζάριον το συνεβούλευε να μην υβρίζει τους θεούς, με τα ταύτα γνωρίσα στην γνώμη του, έδωσε πολλά ραπίσματα εις το πρόσωπον. Έπειτα τον εδίωξεν από την πόλη με πολλήν ατιμίαν, ως μίασμα ο παμίαλος. Τούτο δε όσον εφαίνεται του δικαστού μεγάλη τιμωρία και καταφρόνησης, το σούτον το είχε ο καταδικαστής εις ευεργεσίαν και ευφροσύνην του, ότι έλαβε πληγάς και ύβρι δια των Κύριων. Εξήλθε λοιπόν και από εκεί και μετέβη εις πόλη λεγωμένην Κίμελιν, όχι σιωπών, αλλά με τα παρησίας διδάσκων και πολλούς εχειραγώγησε προς Ευσέβιαν. Κατ' εκείνην δε τη νύχτα βλέπει την μητέρα του εις οπτασίαν και του λέγει να υπάγει στην Γαλλίαν, δια να κηρύξει εκεί την Ευσέβιαν. Εγερφής απήλθεν εις πόλη δεινά της Γαλλίας, Μελίαν ονόματι, και εις ολίγων καιρών έφερε σχεδόν όλους εις την αλήθεια. Ήτο δε εκεί μία γυνή επιφανής και πρώτη της πόλεως, ήδης είχε παιδίον 3 ετών και το έφερε εις τους πόδας του Αγίου Λέγουσα. Λάβε και τον παιδά τούτον, όπου υπάγεις να σου ακολουθεί δια να αξιωθεί και αυτός της ουρανίου αγαλιάσεως. Ο δε Άγιος τον εδέχθη με τα χαράς και προσευξάμενος, τον ευάπτησε ονομάσας αυτόν Κέλσιον. Ακολούθως επήγε και εις άλλας πόλης της Γαλλίας ο Ναζάριος, κηρύττων των Ιερών Ευαγγέλιων. Ακούσας δε το όνομά του άρχον των πόλεων εκείνος, καλούμενος Δινόβαος, εξήτασεν αυτόν ομούμε τον Κέλσιον, ερωτών πόθεν ήτο και πίας πίστεως. Ο δε Άγιος απεκρίθη. Ρωμαίος είμαι και προσκυνώ τον εσταυρωμένο. Λέγει ο Δινόβαος, δαιμόνιον έχεις, εγώ σε ερωτώ δια τους γονείς σου και εσύ μου λέγεις φλιαρίας. Και ο Άγιος, εάν είχον δαιμόνιον, δεν θα ύβριζα τους δαίμονας τους οποίους προσκυνείται ανόητη. Θυμωθείς εις ταύτο ο θηριόγνωμος, ήρπασεν από τα σχήρας αυτού των Κέλσιον και έδιρεν ανηλαιώς ον υπιόφρον τον γεροντόφρονα, ότι δια την πολλήν του απανθρωπίαν και ομότητα δεν ελυπήθη των νεαρών της ηλικίας, την οποίαν πάσα ψυχή φιλανθρώπος και ζώσας πλαχνίζεται. Το δε πεδίον εδέχεται τας πληγάς με αγαλίαση, λέγον ταύτα με γλώσσα ψελίζουσαν. Αυτός ο Θεός τον οποίον λατρεύω να σε κρίνει άδει και δικαστά, ως κριτής δικαιότατος. Με τα ταύτα του σε φυλάκισε νέος Δευτέραν εξέτασεν. Γινή δε της ευγενής και περίβλεπτος, δεινομέδα ονόματι συνεβούλευσε την γυναίκα του άρχοντος να λυπηθεί το βρέφος και να τους αφήσουν να αναχωρήσωση. Αυτή δε πάλι παρακάλεσε τον Δινόβανο, της απέλυσε τον Αζάριον, δια την δέηση της συμβίας του.
Μετέβη λοιπόν ο Άγιος με τον Κέλσιον εις άλλην χώραν του Τιβερίου καλουμένην Τίμεριν, διδάσκων και επιστρέφων πολλούς προς επίγνωση. Ο δε βάσκανος διάβολος μη υποφέρον την ωφέλεια τόσου λαού, κατέπισε τον άρχοντα και έγραψε προς τον βασιλέα δια των Άγιων ότι κηρύττει τον Χριστόν πανταχού και μικτηρίζει τα είδωλα. Ο δε Νέρον έστειλε πρόσταγμα να τον φέρουν πάραυτα. Οι δε απεσταλμένοι ευρώτες αυτών παρησία διδάσκοντα, ήρπασαν αυτόν και τον παρέστησαν χαίροντα χαίροντες εις τον Νέρονα, ώστι σε δοκίμασε να τον διαστρέψει και μη δυνηθείς, τους εφυλάκησεν ο λίγων καιρών και πάλι να απεφυλάκησε, δοκιμάζον αυτούς με κολακίας και απειλάς. Αλλά πως ως δεν ειδυνήθη να εκφοβήσει καν το πεδίον, όθεν προστάσει να τους ρίψωσιν εις το πέλαγος και ούτως ευήθησαν αυτούς. Αλλά εις μάτιν εκοπίαζεν ο ασύνετος, διότι εφάνισαν αληθείς οι λόγοι του Ισαΐου ως εκ Θεού προς αυτούς λεγόμενοι, εάν διαβαίνεις διήδατος με τα σου ημί και ποταμί ου συγκλήσους είσαι και αν διέλθεις διαπυρός ου μη κατακαυθείς. Ελθόν δε ουρανόθεν Άγιος Άγγελος, τους εξήγαγεν εις την γην χωρίς βλάβη. Τούτο το θαύμα ήλκησε πολλούς εις την πίστη. Εις πείσμα του Νέρονος, από τον οποίον απεστάτησαν και έγιναν μαθητές του Χριστού με τον Αζάριον, ώστις επήγε πάλιν εις άλλην πόλην καλουμένην Γένουαν, έπειτα εις τα Μεδιόλανα, διδάσκον πάλι τα νεκταρόδη και γλυκύτατα της σωτηρίας διδάγματα, με τα οποία οι μεν ευλαβείς εποτίζοντο και ηγάλλοντο, οι δε ασεβείς διέβραν αυτόν εις τον Άρχοντα Ανούλιον, ο οποίος τον εφυλάκησε. Όθεν πάλιν ευρίσκον εκεί τους συνάθλους γερβάσιων και προτάσιων, συναφράνθησαν απολαμβάνοντας μεταξύ των διδασκαλίας τα γλυκύτατα νάματα. Εγένετο δε η φυλακή τιμιωτέρα των βασιλειών και άλλος παράδεισος ευώδης και ωραιότατος. Ενουθέτησαν δε αυτοί ικανός των νεαρότερων Κέλσιων να υπομένει τας βασάνους δια των Κύριων για να έχει τον Στέφανον. Ο δε Ανούλιος γινόσκον του βασιλέως την αγριότητα εθαύμασε πως έφυγεν από τα σχήρας του ο Ναζάριος και του γράφει ότι τον έχει φυλακισμένον. Ο δε Νέρον ακούσας ότι ακόμη ζει ο Ναζάριος εδαιμονίστη από τον θυμόν ο ασύνετος. Επίδησεν από τον θρόνον, εφώναζεν ονομάζον αχαρίστους και ασεβείς εκείνους που έστειλε να το ρίψουν στην θάλασσα. Έπειτα μη δυνάμενος να τους έβρει, έστειλεν εις τον Ανούλιον την κατά των Αγίων απόφαση προστάζον να κόψει με ξύφος τα σκεφαλάστων. Τα δε λείψαν άτον να τα δώσει στα θηρίαν τα φάγωση. Ο δε άρχον δεξάμενος τας διαταγάς προσέταξε να τους θανατώσωσει πάραυτα. Οι δε Άγιοι επήγαιναν εις τον τόπον της καταδίκης αγαλλιόμενοι με τόση φεδρότητα, ώσπερ να τους είχον καλεσμένους εις πλουσίαν ευοχίαν και τράπεζαν, και φιλονίκων μεταξύ των τις να λάβει πρώτος τον Στέφανον, φοβούμενοι μήπως και αλλάξει γνώμη των Νέρων, και δεν τους δώσει τον φιλούμενον θάνατον. Αφού δε έφτασαν εις τον τόπον της τελειώσεως, εδίωξαν οι δήμοι τους ευσεβείς χριστιανούς πρώτερων, δια να μη λάβος ημέρος τη εις αγιασμών από τα αίματα και τα λείψανά των. Έπειτα έκοψαν τα σκεφαλάστων τη 14η του Οκτωβρίου και τα μεν τιμή αυτών λείψανα παρέμειναν εδώ εις την γήν προς αγιασμών των πιστών, εδέ ψυχέντων ανήλθον λελαμπρισμένε εις τα ουράνια. Ο λίγας ημέρας μετά το μαρτυρικόν αυτών τέλος, εφάνισαν οι Άγιοι εν οράματι με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Φιλοχρήστου δεινός και τον προσέταξαν να λάβει τα λείψαν άτων και του υπέδειξαν τον τόπον εις τον οποίον τα έριψαν οι ασεβείς κρυφίως δια να τα φάγωσει τα θηρία. Τούτο δέκαμαν οι Άγιοι όχι δια να δοξαστούν, αλλά δια να βοηθηθούν οι άρρωστοι άνθρωποι όπως μία θυγάτηρη η οποία ήταν παράλυτος. Εκρύπτονται δε πολύτιμοι αυτοί θησαυροί σε αυτήν την οικία έως των καιρών του Θεοδοσίου, ώστις είχε μεγάλη ευλάβεια και έπειτα εις των καιρών του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Και πολλοί άνθρωποι ευοηθήθησαν και θεραπεύθησαν από αυτά. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Παρασκευής της Νέας της Επιβατινής. Παρασκευή η Οσία και Παναίδημος, η νέα από μια χώρα της Τράκης κειμένην πλησίων της Ηλυβρίας, καλουμένην επιβάτας. Οι γονείς της ήταν ευγενείς, ένδοξοι και πολύ πλούσιοι, αλλά και ευσεβέστατοι και χριστιανικότατοι. Γιανίστατες δε την Οσία ταύτην Παρασκευή, την ενέθραψαν εν παιδεία κυρίων. Όταν δε έγινε 10 ετών, επήγε μίαν φοράν ομού με τη μητέρα της εις την εκκλησία της κυρίας Θεοτόκου και όταν ήκουσεν η Μακαρία την περικοπήν του Ευαγγελίου της λέγει «Ως της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτη των σταυρών αυτού και ακολουθήτομη, ευθύς ετρώθη καρδία της και κυριεύθη όλη από την θείαν αγάπη και εξελθούς από την εκκλησία, ήρχισε ευθύς να αρνείται η Θεόφρονα τον εαυτόν της
και να βάλει εις έργον τα ευαγγελικά λόγια. Και επειδή εις τον δρόμον όπου επήγαινε μετά της μητρός της, συνήθισε μία πτωχή λυπηθήσα. Αυτήν διέφυγε με τρόπον την προσοχή της μητρός και πήγε προς εκείνην την οποία αφού συνήντησε μεταχειρίστη τρόπων πολύ επιτίδιων και κατέπισε να της δώσει τα παλιά και ξεσκισμένα ρούχα και να της δώσει τα λαμπρά φορέματα. Αφού δε ήλθεν εις την οικία και την είδον οι γονείς της με τη αυτά φορέματα και έμαθαν τον γενόμενον θέλοντες να την διορθώσουν ως ανήλικον τάχα δια να μην το κάνει την ύβρισαν και την εφοβέρισαν όχι μόνον με λόγια αλλά και με δαρμούς. Η Παρασκευή όμως δεν ήλαξε τη φιλόπτωχον γνώμη της, αλλά και δευτέραν και τρίτην φοράν και πολλάκις έδωσε τα ενδύματά της. Αλλά επειδή ο θείος πόθος ίναψε μέσα στην καρδία της και δεν ειδύνε το πλέον να υπομένει, λανθάνει των γονέων και των δούλων της και των συγγενών και αναχωρήσεις από την πατρίδα, επηγαίνει εις την Κωνσταντινούπολη. Και αφού απείλαυσεν όλα τα θεία καλά τα οποία είχε η Κωνσταντινούπολη, ήτι αφού προσεκίνησε πολλούς Αγίους Ναούς και πολλών Αγίων τα λείψανα και έλαβε ευχάς και ευλογίας, επήγαινε στην Χαλκιδόναν και στην Ηράκλειον και ούτως υπήν περιήρχεται πολλής πόλης και νασματική νύμφη δια να έβρει νοητών αυτής νυμφίων Χριστών, του τέστη δια να έβρει αφενός μεν Αγίους να διδαχθεί την αρετήν. Η δε μακαρία Παρασκευή φθάσασα εις την Ηράκλειον καθώς είπομεν, έβρεν μίαν εκκλησία της κυρίας Θεοτόκου με τα πνευματικής χαράς, εισελθούσα εις αυτήν, έπεσε κάτω εις το έδαφος και κατέβρεξε με τα δάκρυά της προσευχομένη στην Κυρίαν Θεοτόκον την οδηγόν της εις τη σωτηρία. Έμεινε δε εκεί στο ναόν της 5 ολόκληρα χρόνια. Κάθε είδος αρετής μεταχειριζομένη και αγωνιζομένη αείδημος με προσευχάς ολονεκτίους, με νηστείας, παντοτινάς, με κτυπήματα του στήθους και με δάκρυα αένα. Ύπνον δε ελάμβανεν ολίγων δια την ανάγκη της φύσεως επάνω εις την γη χωρίς τρόμο. Και επάνω εις όλα αυτά ή το θαύμα να βλέπει τη των ταπεινών ήθος της και τη μετριοφροσύνη. Είχε δε πολλήν τόπον η Αγία να υπάγει στα Ιεροσόλυμα δια να προσκυνήσει τους Αγίους τόπους και θερμός παρεκάλει των Χριστών και την Παναγία αυτού μητέρα να την αξιώσουν το ποθούμενο. Προσκυνήσασα λοιπόν με εις το γυναικείριον μοναστήριον εκεί κατόκισεν εις την Ιερουσαλήμ. Πόσους δε πειρασμούς της έφεραν εκεί ο διάβολος και πόσους αγώνας δεν μπορούμε να υγράψομεν. Πλην να είπομεν, ολίγα την άδεια να φανερώσομεν ποια είδους άσκηση επέρνα και πώς συγωνίζεται. Το ποτόν της ή το είδωρ μόνον και τούτο δεν το έπινε χορταστικά αλλά με πολύ νεγκράτεια. Το στρώμα της ή το μία ψάθα, το ένδυμά της εν και μόνον και αυτό παλαιόν. Ο ύμνος στα χείλη της ήταν ακατάπαυστος και επάνω εις όλα τα καλά έλαμπε πάντοτε η προσπάντας αγάπη και η κορυφή των αρετών ήτι η μετριοφροσύνη και η ταπείνωση. Αφού δε επέρασεν εις αυτό το γυναικείο μοναστήριον πολλούς χρόνους αγωνιζομένοι με πολλάς αρετάς εξήλθεν εκεί ούσα τότε 25 ετών την ηλικία και επήγαινε στην Ιόπη. Εκεί επιβιβαστήσα πλοίου δια να έλθει στην πατρίδα της, έπαθε πολλούς πειρασμούς και τρικυμίαση στο πέλαγος. Αλλά τέλος πάντων ήλθεν εις την Κωνσταντινούπολη. Αφού προσεκίνησε εκεί τους Αγίους Ναούς και πολλούς Αγίους Άνδρας, έλαβε μεγάλη ωφέλη. Επήγε λοιπόν στην Καλλικράτεια στον Ναό των Αγίων Αποστόλων. Αγωνιζομένη δε, εκεί με τους συνηθισμένους αγώνας επέρασε 2 έτη. Και τότε φτάσασα εις την τελειότητα της αρετής και εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού επλήρωσε και τελείωσεν ως ίος το δρόμον ταύτης της προσκέρου ζωήλης και απήλθεν εν ειρήνη στην αιώνιον και κατεσκήνωσεν εις τας ουρανίου σκηνάς εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων η κατοικία. Το δε πάντημον αυτής και Άγιον λείψαν ενεταφιάστη εντύμως και έμεινε χρόνους πολλούς και κρυμμένων μέσα εις την γην. Έως ότου η Αγία η θέλησε και εφανέρωσε τούτο διοπτασίας με τον ακόλουθον τρόπο. Άνθρωπος της Φαυλόβιος και αμαρτωλός απέθανε και τον ενεταφίασαν πλησίον εις το μνήμα της Οσίας. Λοιπόν δεν εδέχθη η Αγία το να είναι πλησίον εις το Άγιον της Λείψανον του αμαρτωλού ανθρώπου το μυαρόν σώμα. Όθεν τι ακολουθεί, φαίνεται εν οράματι καθαροτάτη και άμωμος νύμβη του Χριστού Παρασκευή εις έναν ενάρετον ασκητήν και άξιον να βλέπει οπτασίας και αποκαλύψεις και του λέγεται ακόλουθα. Τα σοζούσα σάρκας, άρων και πόρο, αποσκόρισον απ' εμού. Ήλιος γαρούσα και φώσου δύναμε σκότους και δυσοδείας ανέχεστη. Ή τη σήκωσε τα βρωμισμένα σάρκας και ρίψε αυτάς μακράν απ' εμού, διότι εγώ είμαι ήλιος και φως και δεν δύναμε να υποφέρω να έχω πλησίον μου σκότος και δυσοδεία. Επειδή δε ο άνθρωπος δεν είχε πληροφορία ότι είναι θεϊκόν το όραμα, αλλά είχε αμφιβολία μήπως είναι απλόν όνειρον, δια τούτο ηργοπόρη να τελειώσει το πρόσταμα. Δια τούτο του φαίνεται ξανά η Αγία για δεύτερη φορά και πάλι το προστάσει το ίδιο.
και βάζει εις το έργο εκείνο που του έλεγε λέγουσα το όνομά της και πια είναι αδεικνύουσα με το δάχτυλό της στον τόπο του μνήματος. Ο δε ησυχαστής εκείνος εξύπνησε παρευθύς και σπουδαίος δραμών εφανέρωσε την αποκάλυψη και όταν άνοιξαν τον τάφο εξήλθε πολύ θαυμαστή ευωδία. Ευρώντες δε αυτό εθαύμασαν και έμεινε αυτό το λείψανον αναλύωτον δια πολλούς χρόνους ως πηγή ανεξάντητος και προχαίει και πλημμυρεί τα ιάματα μεταπίστεως για να δοξάζει τον Ιησού Χριστόν, τον αληθινόν Θεόν και σωτήρα ημών, ο η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιαν, εύρωμε πίστην αληθίνα διέρετον τριάδο προσκυνώντες. Αυτή γαρή μας έσωσε. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ορθή μεταλαμβώντας των Θείων Αγίων Ακράντων φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κύριο, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ευχαριστούμε στη Δέσποτα φιλάνθρωπε ευεργέτα των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα κατεξίωσας ημάς των επουρανίων και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδό στήριξον το φόβο σου. Πάντας φρούστιζον ημών ασφάλισε τα διαβήματα ημών. Ευχέσχε και εσύ εν δόξου. Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων στον Αγίον. Αμήν, 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 αμήν. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθομεν Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλογήσον. Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζον τους επισπεπιθώντας, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξος και θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπτηση μας ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, της Εκκλησίας σου της ιερεύση, της άρχους ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσα αγαθή και πάντο ρηματέλειον, άνωθεν εσύ καταβαίνον έξω του Πατρός το φώτον, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Όνομα Κυρίου Ή ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Τετράριθμον σύνταγμα των αθλητών του Χριστού Ναζάριον μέλψομεν συν γερβασίω μου προτάσιον και ελσίον ούτι γαρτήν τριάδα ανεκήρυξαν πάση λύσαντες διαγώνων την πολύ θεών πλάνην αυτόν Χριστέ ηκεσίες πάντας ελέησον. Ουράνια μιλάν
Χριστής Θεόν, παν σόφος συνήρβωσα, σίγαρας περ κιθάρα, της ευσίμος σοφίας, είναι σας υψηγόρος, το σωτήρος την δόξα, Διός σε κόσμα Θεή χώρε, ύμνης γερέρωμεν. Του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον. Ευλογία Κυρίου και έλεος, ελπεπιμάστη αυτού χάριτη, και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός, η μόνη της πρεσβείας της Πανακράντου και Πανεμό Μαγιές Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, τη χάρη του Παναγιού και Ζωδόκου Τάφου, Ρωστασίες των Τιμίων, Θείων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, Ικεσίες των Τιμίων Δόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Παρασκευής της Οσίας, Μητρός Παρασκευής της Επιβιτενής, εις και την Ιεράν Θεία Μνήμην επιτελούμε, και πάντων των Αγίων ημάς δελεήσε και σώσε, σ' αγαθός και φιλάνθρωπος και αγιάζοντα ημάς, Κύριε φύλατε, εις πολλά έτη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα, βοήθειά μας, χρόνια πολλά, αύριο το απόγευμα θα έχουμε πανηγυρικό εσπερινό και στη συνέχεια είναι του Αγίου Λογγίνου το Σάββατο. Όπως θα φεύγετε ή όπως θα ερχόσαστε όλοι όσοι ερχόσαστε στην Εκκλησία, ρίξτε μια ματιά στο εικονοστάσι του Χριστού, το εκκλησάκι μας, να το πω έτσι, του Χριστού είναι πανέμορφο. Εχθές είχαμε δακρύσει όλοι οι πατέρες, όλοι όσοι είμαστε εδώ, αλλά και όσοι ερχόντουσαν, είχαν δακρύσει. Ένα φοβερό, ανεπανάληπτο μέρος όπου κατοίκησε εκεί η Θεία Χάρις, ο ίδιος ο Χριστός μας, φανερώθηκε στα μικρά παιδιά. Υπάρχει μεγάλη ιστορία βέβαια με τα άρρωστα παιδιά και με αυτό που είδαν με τα ίδια τους τα μάτια όταν ερχόντουσαν εδώ πριν από 18-19 χρόνια για να περάσουν από τον Τίμιο Σταυρό. Σιγά σιγά αυτό το όνειρο της καρδιάς μου, μπορώ να πω ότι ολοκληρώνεται σιγά σιγά, και όπως είδατε και το ιερό και το τέμπλο έχει αρχίσει και διαμορφώνεται, και η μικρή τράπεζα που θα γίνει εγγενιασμένη Αγία Τράπεζα με την Αγία Πρόθεση, και σιγά σιγά να περάσουν αυτές τις ημέρες και θα αρχίσω να σας λέγω τι ακριβώς χρειάζεται αυτό το μέρος, τι εσείς θέλετε να φροντίσετε αυτό το μέρος, τι θα φροντίσω εγώ, τι θα φροντίσετε εσείς, γιατί και εγώ θέλω μέσα από την καρδιά, μάλλον αν μπορώ να ξεριζώσω την καρδιά μου, να την αφήσω εκεί και να είναι για πάντα. Ένα πανέμορφο μέρος, ένα μέρος που φαίνεται όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής, Πειραιάς, Ακρόπολη, Πάρνηθα, πάνω από το Περιστέρι, Νίκαια, πάνω σε όλα αυτά τα όμορφα βουνά, τα οποία είναι μια απίστευτη θέα πίσω από το εικονοστάσι του Χριστού, το ιερό, που σιγά σιγά φτιάχνεται και καλοπίζεται με το σκάλισμα της πέτρας, χειροποίητο όλο το εικονοστάσι, με κάθε ακρίβεια. Και βέβαια εχθές και η κούρασή μου είναι μεγάλη, γιατί συνέχεια ήμουν εκεί, δεν έφυγα αυτές τις ημέρες καθόλου από πάνω, μια με τη λάσπη, με το μανόλι, μια τις πέτρες, μια τα μοίρα, μια οι ευλογίες, μια οι αγιασμοί, μια όλα αυτά τα οποία έμπαιναν μέσα στις πέτρες και στη λάσπη, ένα ωραίο δάπεδο κάτω, συνεχίζομαι να το καλουφίζομαι και να το φτιάχνω. Όμως εχθές άναψε και το καντήλι, άναψαν και τα καθολικά τα κεράκια, στολίστηκε με λουλούδια, έτσι για να όσοι ερχόσαστε να το βλέπετε, να το θαυμάζετε μαζί με μένα, πρώτο και τελευταίο. Και βέβαια όλοι υπάρχει αυτή η πρόσκληση, και να με συγχωρείτε, διότι δεν μοίρασα προσκλήσεις
στον καθένα ξεχωριστά, αφού ξέρετε ότι είμαι και λειτουργός και ξέρετε ότι πάντοτε η πρόσκλησή μου και προς τους προσκυνητές, το site των προσκυνητών των Αγίων Ισιδώρων, που δέχτηκα ένα ωραίο τηλέφωνο, ένα πανέμορφο τηλέφωνο, να σας ζήσουν τα παιδιά σας. Όντως έχω πολλά παιδιά. Δεν πατρεύεται μόνο ο Γεώργιος με την Κατερίνα. Ο Γεώργιος είναι ο αδελφός του παπά Σταύρου και του παπά Δημήτρη, του διάκονού μας. Δεν παντρεύεται μόνο η Κατερίνα με τον Γιώργο, αλλά παντρεύεται όλη η οικογένεια με αυτό το όμορφο μυστήριο που πρώτα ο Θεός, όπως θέλει ο Θεός, εγώ παρακαλώ λίγο να μας βγάλει και λίγο ήλιο εκείνη την ημέρα, όπως την υπαπατή του Χριστού που πάντοτε, όσο κακοκαιρία και να έχει, πάντοτε βγάζει μετά τη Θεία Λειτουργία λίγο ήλιο και ζεσταίνεται ο αυτός. Βέβαια, ξεπλύνει η βροχή, τη σκονημένη φύση, είναι πολύ όμορφα. Η Εκκλησία θα συμμεστολιστεί, όλος ο ναός, μέσα έξω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλέφωνά σας, την αγάπη σας, αυτά τα οποία προσφέρετε στο ναό και στα δικά μου τα παιδιά, τον Γεώργιο και την Κατερίνα. Ανοιχτή πρόσκληση προς όλους, γιατί υπήρχαν κάποια τηλέφωνα, «Πάτερ, δεν μας καλέσατε», το φωνάζω ένα μήνα και τους λέω, «Είστε όλοι προσκεκλημένοι, τι να σας πω, δεν μπορούμε να μοιράσουμε 10.000 προσκλήσεις», γι' αυτό το λέω τυπικά έτσι, κάποιες προσκλήσεις για να τις έχουμε σαν ενθύμιο μοιράστηκαν. Είστε όλοι προσκεκλημένοι, όλοι μας εδώ στην Εκκλησία, όλοι στη Θεία Λειτουργία, Κυριακή. Και η Κυριακή, προσέξτε, είναι των Αγίων Πατέρων, είναι της Ζήτα Οικουμενικής Συνόδου, είναι η σύναξη των Αγίων Αναργύρων, όλων των Αγίων Αναργύρων, να φιλάνε τα παιδιά μας οι Άγιοι Ανάργυροι και να τους χαρίζουν υγεία και χαρά, και είναι και η ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Λαζάρου, του Φίλου του Χριστού. Έτσι λοιπόν έχουμε πολύ μεγάλες εορτές, αλλά πάνω απ' όλα είναι οι Άγιοι Πατέρες που εορτάζουν στο μέσο της Κυριακής του μηνός Οκτωβρίου, ένας ευλογημένος μήνας, όπου μετά από λίγες ημέρες θα εορτάσουμε τον Άγιο Γεράσιμο και τον Άγιο Δημήτριο, που πιστεύω πρώτα ο Θεός, δεν το γνωρίζω ακόμα γιατί οι υποχρεώσεις είναι πολλές, αλλά έστω και για 2 με 3 ημέρες θα κατέβω κάτω στα Χανιά, αν θέλει ο Θεός, να λειτουργήσουμε το εκκλησάκι και να ξανανεύουμε πάνω, διότι οι υποχρεώσεις είναι τεράστιες, για να ηρεμήσω μετά και λίγο να με ξεχάσετε λίγο για κάποιο διάστημα, λίγο να κάνω και εγώ μια και κάποιες εκδρομές, να το πω, προσκυνηματικές, για να λίγο να ηρεμήσει το πνεύμα μου, διότι είναι πάρα πολλά αυτά τα οποία έχω αισθανθεί, τραβάω συνέχεια κάθε μέρα Θεία Λειτουργία. Θα συνεχίσει ο ναός να λειτουργείται, αλλά κάπου το Νοέμβριο, κάπου του Αγίου Νεκταρίου θα είμαι πίσω, αν ο Θεός θέλει. Δεν θα είμαι ούτε Χανιά ούτε Κρήτη, αν ο Θεός θέλει, και είμαστε όλοι καλά, να είμαστε όλοι υγιείς, ο Θεός να μας χαρίζει το έλαιό Του και τη βοήθειά Του. Έβρεχε τώρα όπου σταμάτησε. Σταμάτησε μάλλον για να βγούμε έξω να πιούμε τον καφέ μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιδιαίτερη πρόσκληση για όλους, μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και φτωχούς, μικροί και μεγάλοι. Γιατί σας ξαναείπαμε, πήρε κάποιο πρόσωπο σημαντικό και λέω, στο γάμο των παιδιών μου είναι όλοι σημαντικοί. Δεν υπάρχει μεγάλος και μικρός. Η δεξιός και όλα αυτά είναι για τους ανθρώπους, τα ανθρώπινα. Αυτή όμως είναι μια πνευματική χαρά που αυτή θα μένει συνέχεια και θα συνεχίζεται σε όλη τη ζωή των παιδιών μου, σας. Να σας ζήσουν και σας, και εύχομαι και στα παιδιά σας ο Θεός να είναι κοντά σας, μαζί σας. Ευχαριστούμε μανούλα μου, ο Θεός να είναι κοντά μας και μαζί μας. Το χρειάζομαι το Σταύρωμα κι εγώ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Καλημέρα Πατέρ Σταύρο. Καλημέρα αγαπημένα μας δικηγόρο. Περάσαμε τα μαθήματα, έχουμε και τίποτα ακόμα. Περιμένουμε ακόμα. Ακουπήκαμε, δόξα σε Θεό. Και στα 2.
Αγαπητοί τηλεθεατές, καλή σας ημέρα. Είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό των Αγίων Σοδομικάβητου, από όπου παρακολουθήσαμε τον Όρθρο και την Θεία Λειτουργία. Ο Ιερός Ναός των Αγίων Ισιδωρών βρίσκεται στην νοτιοδυτική πλευρά του Λυκαβητού, χτισμένος μέσα σε ένα μεγάλο σπήλαιο. Οι παλαιοί Αθηναίοι το ονόμαζαν ο Άγιος Ιδρέας, κατά το αθηναϊκό ιδίωμα. Πότε ακριβώς χτίστηκε ο Ναός των Αγίων Ισιδωρών δεν μας είναι γνωστό. Παλαιά παράδοση αναφέρει ότι την αφορμή της ιδρύσεως έδωσε ανέβρεση στη σπηλιά λευκών εκ του χρόνου στον ασκητό, φέροντας στο στήθος του την εικόνα των Αγίων Ισιδωρών. Άλλοι, ότι το μέρος αυτό χρησιμεύει ως τόπος μελέτης των δύο Αθήνες φίλων και συμφοιτητών κατά τον 4ο αιώνα, Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Θεολόγου. Η εγκυκλοπαίδεια μακρύ αναβιβάζει την ίδρυση του ναού στον 16ο αιώνα, ενώ ο Αθηναίος ιατρός Τάσος Νερούτσος στο έργο του «Χριστιανική Αθήνα» γράφει τα εξής περί της θέσεως του ναού. Περί τους δυσμικούς λέγει πρόποδα του Λυκαβητού έξωθεν των πάλι ιερίων πυλών, όπου έγιντο εκείνε τάφη των εθνικών, υπήρχε ευκτήριον υπονόματι της Αγίας Σιών, περί το οποίο κατετίθεντο οι νεκροί των πρώτων χριστιανών μέχρι του φθήνοντος 4ου αιώνας. Καλή και ευλογημένη μέρα να έχετε. Here.